Λέγαμε για λοιπόν για το καινούριο μας δίσκο, το πρώτο μας δίσκο, το Field of Dreams. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια περίπου. Όπως πιθανότατα σε κάθε σχήμα, ουσιαστικά όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία δεν είχαμε βλέψεις για κάποια ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά ξεκίνησε ουσιαστικά σαν πείραμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα επαφές με το συγκεκριμένο είδος μουσικής παλιότερα, μέχρι τότε δηλαδή, το 2009 περίπου. Κάποιοι φίλοι με κατεύθυναν προς αυτό το είδος μουσικής, να ακούσω μπάντες όπως οι Flames, Soilwork, οι Switch and Gates, Scarcimetry. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή απλούστατα ήταν κάτι σαν ένα φιλικό στοίχημα. Η ιδέα που μπήκε στο κεφάλι μου να γυρίσω κάποια στιγμή στο σπίτι και να δοκιμάσω, να δημιουργήσω ένα κομμάτι σε αυτό το στυλ. Το οποίο άρχισε να μου γίνεται πολύ συμπαθές. Ξεκίνησα δηλαδή τη διαδικασία σύνθεσης 3 κομματιών, τα οποία με τη σημερινή τους μορφή είναι το Reflection, το Helpless Mind και το Walls of Oblivion. Αν το παρατηρήσει κανείς, ουσιαστικά αυτά τα 3 κομμάτια κατά κάποιο τρόπο εξερευνούν λίγο ευρύτερα μουσικά το όλο αυτό είδος μουσικής, λοιπόν, το οποίο συγκεκριμένα είχε μια μεγάλη βάση και επιρροή από τους Παντέρα. Το Reflection συγκεκριμένα ήταν ένα κομμάτι, θα έλεγα, λίγο πιο εμπορικό και λίγο πιο εύκολο στο άκουσμα. Λίγο πιο τυπικό συγκεκριμένα προς τα σκανδιναβικά, το σκανδιναβικό είδος μουσικής, που είναι λίγο πιο ευρέως γνωστό, σουηδική, μελλοντική, death σκηνή, όπως την ονομάζουμε. Και το Helpless Mind, το οποίο απ' την άλλη ήταν λίγο πιο βαρύ σαν άκουσμα και είχε λίγο περισσότερο αναφορές σε ένα είδος που ονομάζουμε progressive, το οποίο μου ήταν αρκετά οικείο στο παρελθόν λόγω της προηγούμενης μπάντας με την οποία συνεργαζόμουν, τις Παραδεβάστινες. Και κάπως έτσι ουσιαστικά άρχισα να εξερευνώ με αυτά τα 3 κομμάτια ποιες θα ήταν οι δυνατότητες ενός σχήματος ολοκληρωμένου βασισμένο πάνω σε αυτή τη μουσική. Όταν ανακαλύψαμε ότι τα κομμάτια σαν πρώτη γραφή ήταν ικανοποιητικά όσο αφορά το αποτέλεσμά τους, άρχισε να μπαίνει η σκέψη του να πλαισιωθούν με φωνητικά και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και ενορχήστρωση των κομματιών. Εκεί άρχισε η Λίνα τέλος πάντων να ασχολείται με τα φωνητικά των κομματιών. After some time, Alex would send me the backing tracks, you know, the general idea of the song. And I would have to add my vocal lines on it. I would have to compose vocal lines. I would have to write lyrics. Δεν παίρνω μέρος ιδιαίτερα εγώ στη συγγραφή των στίχων και των μελωδικών γραμμών. Εγώ ασχολούμαι αποκλειστικά με το μουσικό κομμάτι, την ορχήστρωση όσον αφορά τα υπόλοιπα όργανα, κιθάρες, τύμπανα, βάσα κτλ. I'm listening to the backing track and actually the magical thing that is happening with, you know, me working with Alex is that the moment I'm listening to the backing track, I immediately get the idea in my mind. I immediately get the feeling. I know what the song is going to be about. So, and of course, depending on the situation I am in at that very moment. Ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος ουσιαστικά με το αποτέλεσμα που προέκυψε και εκεί ουσιαστικά αρχίσαμε να κάνουμε τις πρώτες σοβαρές σκέψεις για το πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και πώς θα έπρεπε ουσιαστικά να βγει ένα ολοκληρωμένο ένας ολοκληρωμένος δίσκος ενώ. Well, at first, making music with Seduce the Heaven seemed like a little experiment to me, you know, but making an album is not an easy job. So, not if you want everything to be, you know, on a top level.
πράγμα και ουσιαστικά επιλέξαμε να ηχογραφήσουμε 10 κομμάτια αρχικά, από τα οποία στη συνέχεια έγιναν 12. Προσθέθηκαν 2 ακόμα κομμάτια τα οποία πιθανότατα θα είναι bonus track σε κάποια κυκλοφορία σε άλλη Ήπειρο, στην Ασία συγκεκριμένα. Δεν συνθέθηκαν περισσότερα από 13 κομμάτια συγκεκριμένα. Δεν κάνω μια επιλογή μεταξύ πολλών κομματιών για τα οποία π.χ. θα γράφαμε 20 κομμάτια ή 30 και θα επιλέγαμε τα 10 καλύτερα. Ξεκίνησα κατευθείαν ουσιαστικά συνθέτοντας κομμάτια τα οποία έβλεπα ότι είχαν κάποια προοπτική πραγματικά για να καταλήξουν στο δίσκο. While composing the vocal lines, I would listen to the song, you know, the backing tracks, and I would sing along. And if I find that an idea is good, I would record it, and then I would work on it and slightly change it. At first, I don't really write lyrics in something like and such stuff. And then I would, you know, I would add the lyrics on it. On Field of Dreams, the vocal lines are not really classically orientated. You know, I prefer to explore and, you know, discover the more rock side of my... I've matured musically, artistically, personally. Along with this album, I was like 17, barely 18 when this whole thing started, and now I'm 20. You know, like listening to the very first songs we recorded and the latest ones, you know, you can tell the difference. Slightest mistake is so obvious, and then you say, "But I've studied so hard. Why is this happening?" But you know, recording vocals is based very much on your corporal status at that very moment. You know, if you are tired, if you haven't had enough sleep, enough food, you know, your voice gives up on you. Sometimes, and you have to try. I put a lot of pressure on me while recording vocals. I always want the result to be, you know, 100%. That I love experimenting with the backing vocals. I would add 2, 3, or 4 different lines to create, you know, a massive harmony. Of course, during the mixing process, you know, some of these features have to be put in the background, or you have to, you know, to make a right balance for all these things, so that actually you can give also space to the other instruments. And this is actually the reason why you need to be cooperating with people who know how to do their work 100%. You know, we've been really lucky here at the Soundflex Studios. We had the chance to συνεργαστούμε με πολύ ταλαντούχους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα όσο αφορά το τομέα της ηχογράφησης, συνεργαστήκαμε με το Soundflex Studio. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο συν παραγωγός του δίσκου μαζί με εμένα και ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για σχεδόν όλο το κομμάτι της τελικής μίξης που ακούγεται στο δίσκο.
καθώς και το mastering. Επίσης, μεγάλη βοήθεια όσο αφορά την ηχογράφηση των κιθαρών και των τραξ για το μπάσο ήταν ο Γιάννης Μακρύς, με τον οποίο κάναμε αυτές τις ηχογραφίες οι οποίες έγιναν αργότερα ριάμπου στο στούντιο. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Είναι άνθρωποι που πραγματικά γνωρίζουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλά τι κάνουν. Θα ήθελα να συνεργαζόμαστε για αρκετές δουλειές ακόμα στο μέλλον. Θες να μένει πίσω. Δεν ξέρω, θα να το κάνω πιο αν είναι κατά μισά τέμπο. Drummer for War Drum and other amazing projects. He recorded drum tracks for the album and he did an amazing work. You know, the drums of the album are really massive and blast on your face. We have Vagilis Koyos from Pure, his guest appearance on Elusive Lights, the song that actually got to be a video clip. We had a nice time too. George Ikospedakis, frontman of Fragile Business. He helped us a lot by performing backing vocals on many songs of the album, you know, so that we actually could achieve more massive sound on the vocals, you know. M-Tail, who actually arranged and performed some keys on some certain songs. Same as Manuela. Dimitris Karavelis, pianist, musicologist, composer and conductor of the Athens Choir Ensemble and a teacher and mentor of mine for many years. He performed piano on the album's ballad, In Close Distance. It was wonderful to have these people with us.
months in the studio with Seduce the Heaven was a process that actually led me into a new way of thinking about my vocals, about the rest of the musical background. You know, I got to see the whole procedure, how it is being done, you know, from the start. You first add this, you then add that, and you know, each song is like a building. You add small parts and it is completed in the end. Κάπου να πατάσεις δηλαδή, ε. Αυτό είναι. Σκαλοπατάιζερ. Τι έκανα. Τέλειο είναι. That's it. We are in the studio right now. And Lina was recording some vocal tracks for our latest song. It's called Ignorance, and now I have to record some tracks for the song Walls of Oblivion. Λίγο πιο δυνατά εμένα. Όπα! Να τι και οι μπρουταλάδες θέλουν πιο δυνατά τη φωνή τους. Ελάχιστα. The best part of the song, in my opinion, is best part is the chorus. Because... What's the best part? It's a fucking chorus. Speak up! The guitar solo, the guitar solo. No, no, fuck the solo. What? Oh my god. Yes. No. Yes. No. It's the chorus, yeah, because it has a lot of groove, alright? Yes. Yeah. I can't wait. Let me in. Okay, this is the last day in the studio. The album is almost over, and you know, we are really happy. Πεθαίνει κανένας. Αυτό ήταν το καλύτερο που είχε. Αυτό ήταν, δεν τα έχω κόλλει. Για να εμείς μιξάρουμε και γίνεται χαμός εδώ το πρωί. Κάποιοι περνάνε λίγο καλύτερα. Yeah.